Γιώργο Βεντούρα, χρειάστηκε να περάσει ένα εξάμηνο από το τελευταίο GFC. Αλλάζετε και έδρα και μεταφέρεστε τώρα στο Club W, ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ελλάδα. Με ποια φιλοσοφία? Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια καινούργια συνεργασία για να μπορέσουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, να δώσουμε ένα καινούργιο χρώμα στην διοργάνωση. Θεωρώντας ότι είναι καλύτερα να μπορέσουμε να βρεθούμε σε ένα πιο ζεστό χώρο, σε ένα λίγο πιο κλειστό περιβάλλον, ώστε να μπορέσει ο θεατής να έχει μια αμεσότητα με τους παίκτες, ώστε να μπορέσει να το θέαμα να του δώσει, να έχει το αποτέλεσμα αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι επιθυμητό. Πολλοί μου λένε ότι οικονομήσει να αφήνουν τα δύο GFC και δεν κάνουν άλλο. Μάλιστα. Τι απαντάς αυτό? Εγώ απαντάω ότι εμείς ήρθαμε εδώ για να μείνουμε. Δεν ήρθαμε για να αρπάξουμε και να φύγουμε. Και αυτό το διάστημα πέρασε από το 2 μέχρι να έρθει το 3 τώρα, σε τι οφείλεται? Οφείλεται στους καιρούς, στην κρίση που υπάρχουν αυτόν τον καιρό. Δηλαδή, οι χορηγοί ήταν δύσκολο να τους προσεγγίσουμε. Κάναμε περισσότερο χρόνο να μπορέσουμε να έρθουμε σε συμφωνία μαζί τους. Ενώ στα πρώτα event ήρθαμε σε συμφωνία μέσα σε 3 μήνες, τώρα κάναμε 6 μήνες. Νομίζω ότι είναι λογικό να μπορέσει να αντιληφθεί ο καθένας ότι μέσα σε αυτή την κρίση που υπάρχει, η κρίση χτυπάει όλους, δεν χτυπάει μόνο έναν, χτυπάει όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα περνάει μια δύσκολη καιρούς. Οπότε μου απάντησες για το πόσο οικονομήσατε στα πρώτα 2 GFC. μπορεί να καταλάβεις. Αυτό σημαίνει ότι από αυτό το GFC θα εξαρτηθεί αν υπάρχουν τα επόμενα ή το σχέδιο σας συνεχίζει να υπάρχει αυτό που είχατε πει εξ αρχής, πριν το πρώτο GFC, ότι ο χρόνος έχει 5 ετές πλάνο και ίσως και μεγαλύτερο. Ή θα εξαρτηθεί από αυτό? Κοίταξε, και σε παλιότερη μου συνέντευξη έχω πει ότι αυτό που έχω κάνει το GFC ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Είναι ένα όνειρο το οποίο 5 χρόνια πίσω από το πρώτο event έχει ξεκινήσει για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Και εφόσον κατάφερα να γίνει το πρώτο, δεν έχω σκοπό να σταματήσει. Δεν έχω σκοπό να σταματήσει ποτέ όσο ζω και υπάρχω. Τότε το Α και το Ω, πέρα ότι υπάρχει μια παραγωγή, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, υπάρχουν και δεκάδες άνθρωποι που τρέχουν για να στηθεί όλο αυτό. Το πιο βασικό κομμάτι βεβαίως είναι οι αθλητές, είναι ο προγραμματισμός, είναι οι αγώνες και οι αθλητές. Το είχατε πει από την αρχή και το βλέπουμε πάντα τα μάτς είναι αξιόλογα. 3 μήνες τώρα ο Σπύρος Μαρτζούκος μπήκε στην ομάδα του GFC. Είχαμε μιλήσει με τον Σπύρο όταν ανέλαβε αυτή την θέση για το matchmaking. Με ποια λογική έγινε η συνεργασία με τον Σπύρο? Κοίταξε, θεωρώ ότι το MMA Gym και ο Σπύρος ο Μαρτζούκος αποτελούν το καλύτερο κομμάτι στον ελληνικό τομέα, στον ελληνικό χώρο, συγγνώμη, στον ελληνικό χώρο πάνω στο MMA. Οπότε με κριτήριο αυτό θεώρησα ότι πρέπει να έρθω σε συνεννόηση με κάποιους ειδήμονες στον ελληνικό χώρο πάνω στο MMA, στον τομέα του MMA. Αυτό έγινε γιατί, ας πούμε, είσαι για παγωτιές στο matchmaking των πρώτων 2 GFC. Ή απλώς ζητάς κάτι καλύτερο? Είχα κάποιες, ας το πούμε, απογοητεύσεις. Δεν ήμουν ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Και ζήταγα και πάντα ζητάω κάτι καλύτερο. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι έχω βρει αυτό που πραγματικά χρειάζομαι. Για να μπορέσει αυτός ο θεσμός και αυτό το event να πάει εκεί που του αξίζει. Στα ύψη. Οπότε Σπύρο, εσύ τώρα αναλαμβάνοντας αυτή τη θέση, καταρχήν πώς νιώθεις? Εσύ έχεις και την νοοτροπία, έχοντας ζήσει και στην Αμερική, την νοοτροπία ότι ο διοργανωτής, αν μη τι άλλο, έχει ανθρώπους που κανονίζουν το matchmaking και δεν το κάνει ο ίδιος από μόνος του. Αυτό σε τι θέση σε θέλει? Καταρχήν σε αγώνει αυτό, γιατί και ως προπονητής, και έχοντας και τη δική σου ομάδα και καλούς αθλητές και πρωταθλητές, ταυτόχρονα καλείσαι να κάνεις και matchmaking σε άλλους αθλητές, σε άλλα γυμναστήρια, σε ανταγωνιστές σου ουσιαστικά.
Όπως το λες, αυτό ήταν και η δικιά μου, ας πούμε, η δικιά μου ανησυχία στο να αναλάβω αυτή τη θέση. Όντας στον χώρο της Ελλάδας όμως, πιστεύω ότι και σε αυτό που μου ζήτησε η GFC και ο Γιώργος να δώσω σαν matchmaker, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό, με το πώς έχει το MMA στην Ελλάδα, μπορώ να τα δώσω. Τώρα αργότερα, εάν αυξηθούν οι απαιτήσεις, εάν ανεβεί κι άλλο και ζητηθούν πιο πολλές ώρες εργασίας, πιο πολλά πράγματα από ένα matchmaker, όπως ζητιούνται σε μεγάλες διοργανώσεις, τότε θα ίσως να αναθεωρήσουν. Αυτή τη στιγμή πιστεύω και πίστεψα ότι μπορώ να τα απεξέλθω και γι' αυτό δέχτηκα να κάνω αυτή τη συνεργασία. Και το πίστεψες και για το GFC, θέλω να πω ότι θα το έχεις με τη διευκολία και σε άλλο προμόσιο, ένα παράδειγμα. Όχι, πίστεψα στην Ελλάδα. Πίστεψα στο GFC στην Ελλάδα, σε αυτό πίστεψα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο GFC για μένα στην Ελλάδα. Από θέμα, τι να σου πω, από πολλά θέματα, όπως είπες και σαν προπονητής που κατέβασα αθλητές στο GFC, δηλαδή τον επαγγελματισμό που αντιμετώπισα σαν προπονητής στο GFC, δεν τον αντιμετώπισα πουθενά αλλού. Και γι' αυτό αποφάσισα να ασχοληθώ και με το GFC και γι' αυτό και ζήτησα και εγώ μια συνεργασία, ναι, σε άλλα θέματα από το GFC, από το Γιώργο. Θέλω να μου πεις, εάν αναλαμβάνοντας αυτόν τον ρόλο, γιατί εντάξει, είναι και μυστικό, το ανακοινώσατε κανονικά, αν είχες θέματα τύπου, εντάξει, είσαι από το MMA Gym, θα φτιάξεις τους δικούς σου, θα αδικήσεις τους άλλους. Είχες τέτοια θέματα? Θα τα δεις στην κάρτα που πρόκειται να... Λέω, αν τα είχες πριν τη φτιάξεις την κάρτα ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν είναι ένα θέμα. Δηλαδή, πιστεύω, όσοι με ξέρουν στον χώρο, πιστεύουν να καταλάβει ότι είμαι απόλυτα επαγγελματίας. Άρα υπάρχει ωριμότητα στον χώρο μας και από τους άλλους ανθρώπους του χώρου, ότι δεχτήκανε το ρόλο σου, αυτό θέλω να πω. Δεν ξέρω αν θα το πούνε, δεν ξέρω τι θα πει ο κόσμος. Ειλικρινά δεν ξέρω, ναι, και επειδή είμαστε στην Ελλάδα και λένε πολύ πολλά, και ότι δηλώσεις είσαι, όπως λέει και η παροιμία, έτσι, πολλοί μπορούν να πούν πολλά για μένα και να με κρίνουν λάθος, να με κρίνουν ότι δεν έκανα σωστά, ότι θα κάνω, θα ράνω. Πιστεύω ότι το έργο που θα κάνω σαν matchmaker στο GFC θα δείξει ακριβώς εάν θα κάνω κάτι στους αθλητές μου, το οποίο θα τους πάει σε εύνοια ή σε χειρότερη θέση. Θα το δούμε από τους αντιπάλους που θα φέρω, θα το δούμε από το matchmaking. Δηλαδή πιστεύω ότι μέσα από τη δουλειά μου θα δει ο κόσμος αυτό ακριβώς. Και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα, βέβαια. Υπάρχει περίπτωση να δούμε σύντομα και πρωταθλητές GFC. Το GFC φτάνει στο τρίτο του event χωρίς να βαφτίζει πρωταθλητές, ζώνες, τίτλους κτλ. Ποια είναι η φιλοσοφία πάνω σε αυτό? Κοίταξε, έχουμε σκεφτεί ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια ζώνη. Αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Θέλουμε να στήσουμε καλά αυτό που κάνουμε, να έχει γερές βάσεις, να μην πετάξουμε μια ζώνη ξαφνικά που μεθαύριο δεν θα υπάρχει ένα event να τη στηρίξει. Θέλουμε να υπάρχει το event, να είναι εδώ, να υπάρχουν οι αγώνες, να υπάρχει GFC, να μπορεί να παίζεται η ζώνη, να διεκδικείται, να υποστηρίζεται, να υπάρχει η οργάνωση γενικώς, δηλαδή να μην ξεμείνουν αθλητές, όπως ο Τσαμουρίδης που λέγαμε προφάτως, με μια ζώνη στην πλάτη. Μια ζώνη στην πλάτη, δηλαδή, και να τη γυρνάει από εδώ και από εκεί και να μην υπάρχει... Η έγκλη της ζώνης, μια έγκλη. Άρα δεν είναι κάτι που απορρίπτει σαν ιδέα, απλώς θέλεις να σταθεροποιήσεις την όλη κατάσταση προκειμένου να μπει στα διαδικασία. Θέλω να δέσω καλά αυτό που κάνω. Ναι. Κάτι άλλο μας ρωτάνε πάρα πολύ και κυρίως αθλητές, βεβαίως σε μικρότερη κατηγορία, ίσως και πολύ καινούργιοι στο χώρο. Όλος ο χώρος είναι καινούργιος, ούτως ή άλλως, έτσι. Ναι. Πώς μπορεί να φτάσει κανείς για να μπει έστω στα pre-game του GFC, πώς θα τον δει λοιπόν ο matchmaker ανά πάση στιγμή του GFC, είτε είναι τώρα είτε στο GFC 10, μακάρι και όλα τα σχετικά, πώς θα μπορέσει να φτάσει, τι πρέπει να κάνει κανείς και μπορεί, ή πρέπει να μείνει στη διαδικασία όπως έχει μάθει χρόνια και από άλλα αθλήματα στην Ελλάδα, τη κλίκα, το ότι πρέπει να ανήκει σε συγκεκριμένες τάξεις, σε συγκεκριμένα γυμναστήρια, σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Αυτό ισχύει με το GFC ή κοιτάει παντού? Το ρωτάσανε. Ο Σπύρος φαντάζομαι ότι θα ήθελε. Να έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί όλο το υλικό που υπάρχει. Καταρχήν πρέπει να μάθουμε αυτούς. Πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτοί. Ναι. Πρέπει να στείλουν ένα email με ένα βιογραφικό, να στείλουν μια φωτογραφία, να γίνουν γνωστοί στο matchmaker. Άρα κάποιος λοιπόν να νιώθει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος και να πάω να τον ψάξω να τον βρω. Πρέπει να κάνουν. Ναι. Να στείλουν κάποιες πληροφορίες για τον εαυτό του. Εγώ σου λέω ένα προσωπικό βίωμα, ας πούμε,
στη Νέα Βίσα του Εύρου, mm-hmm. που είναι το χωριό μου, υπάρχει με γυμναστήριο. Ασφαλώς κάνουν μια δουλειά η οποία έγκυται στα κλειστά πλαίσια, αλλά ασφαλώς υπάρχουν ένα-δύο άνθρωποι που ενδεχομένως να μπορούσαν να δοκιμαστούν. Απλώς δεν δοκιμάζονται πουθενά, διότι δεν έχουν ανταγωνισμό. Το email είναι gfcmatchmaker@live.com. Μπορεί να στείλει οποιοδήποτε θέλει email. Κανονείτε. Τις προσωπικές του, τι έχει κάνει σαν αθλητής, ναι. οποιαδήποτε πολεμικής τέχνης. Να τον δούμε, να τον λάβουμε υπόψη μας. Κάποιοι αθλητές μπορεί να τους πούμε, ελάτε κάτω στο επίσημο γυμναστήριο του GFC, ναι. να κάνετε μία προπόνηση, να δούμε τι κάνετε, να κάνετε ένα σπάρι. Έτσι δεν είναι λίγο κόπος, έτσι. Άρα, θέλω να πω, ο Γιώργος Βεντούρας δεν έχει κλείσει πόρτα κάπου ή οτιδήποτε. Είναι ανοιχτά οποιοδήποτε αρκεί να είναι αθλητής. Πόρτες για όλο τον κόσμο, mm-hmm. για όλους τους αθλητές, αρκεί να μας στείλουν το βιογραφικό τους. Γιατί όπως είπε και ο Σπύρος, δεν είμαστε μάγοι. Δεν μπορούμε να, δεν έχουμε μια μπάλα μπροστά μας που καθόμαστε για την... Και την κοινά να είναι το μέλλον. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν μπορούμε να τους ξέρουμε. Okay. Και κάτι έτσι για να ολοκληρώσουμε. Στην πρώτη μας κουβέντα με τον Γιώργο Βεντούρα, πριν το GFC1, ναι. Είχαμε πει ότι όλο αυτό το πράγμα είναι σε άθεση τώρα. Εκείνο το καιρό υπήρχε και το EFL και το GFC. Αργότερα ξεπετάχθηκαν και άλλα event και πραγματικά έγιναν κάποιες διοργανώσεις. Πού κινούμαστε, όπως το βλέπεις, εκ των έσω, πού κινούμαστε ως MMA στην Ελλάδα, αυτή την Ελλάδα που είπες, των προβλημάτων, των οικονομικών που αγγίζει τους πάντες. Θα επιβιώσει το MMA, κέρδισε κάτι από το ποδόσφαιρο του 99% των Ελλήνων. Κερδίσαμε κάτι από όλο αυτό το πράγμα ή υπάρχει το βρόντο όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Κοίταξε, η Ελλάδα είναι ποδοσφαιρόφιλη όπως το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα δείξει ότι συσσαγωγικά είναι και μεμεόφιλη. Δηλαδή, ήδη ο κόσμος μαθαίνει και αγαπάει το MMA. Δηλαδή, όποιος θα δει MMA θα έρθει ξανά. Εμένα αυτό μου έχει δείξει η εμπειρία μου από τα δύο GFC. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που και ας μην είναι του χώρου να δει MMA και να μην θελήσει να ξανάρθει πάλι. Οπότε ας πούμε δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσουμε χρόνο, κόσμο από το ποδόσφαιρο και από άλλα αθλήματα. Μπορεί να μείνουν και στα άλλα αθλήματα, αλλά θα είναι και στο MMA. Ήρθε το UFC στην Ελλάδα, η ευρωπαϊκή του αντιπροσωπεία. Το ένα σκέλος το μάθαμε και ήταν ευχάριστο, διότι το UFC μεταδίδεται στην Ελλάδα πλέον ιντερνετικά. Το πιο ευχάριστο πράγμα, διότι παγκοσμίως το κάνουν μόνο δύο χώρες. Και μία είναι η Ελλάδα, δωρεάν κιόλας. Και έχει να κάνει με τη συνεργασία με το Sport 24. Το άλλο σκέλος ήταν και οι συνομιλίες με τους ανθρώπους του χώρου που ήσασταν εσείς στο ίδιο τραπέζι. Ήταν αναγνωριστική η συνάντηση γνωριμίας ή θα βγάλουμε κάτι από αυτό σαν χώρα. Δηλαδή, μεταφραζόμενο, αθλητές που να σπρωχτούν έστω προς τις εισαγωγικά ακαδημίες του UFC. Κοίταξε. Οι εκπρόσωποι του UFC που ήρθαν εδώ ήρθαν και μας βρήκαν αυτοί, δεν τους βρήκαμε εμείς. Άρα σημαίνει ότι μας γνωρίσανε, μας ξέρανε. Παλά πει ότι κάτι κάναμε, κάτι είδαμε. Είδανε δηλαδή αυτό που κάναμε και τους άρεσε. Οπότε το κρατάμε αυτό και μπορούμε να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε ότι υπάρχει προοπτική. Και μας το δώσανε κιόλας να το καταλάβουμε στη συζήτησή μας. Ήμουν εγώ μαζί με τον Άγγελο τον Τριάτη, τον συνεργάτη μου. Ήταν η αντιπρόεδρος του UFC στην Αγγλία που είναι. Στην Αγγλία. Μαζί με κάποιον δικό της συνεργάτη, το Εξετισέρι, και μπορούσαμε να κάνουμε μια εμπεριστατωμένη συζήτηση γύρω από το πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει UFC στην Ελλάδα, αλλά μπορούμε να στείλουμε αθλητές. Εξίσου σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει επικοινωνία. Δεν ήταν μια ραντεβού της μιας μέρας. Όχι, έχετε κρατήσει. Υπάρχει επικοινωνία. Ναι. Μιλάμε εβδομαδιαία. Ενημερωνόμαστε για το τι σημαίνει εκεί. Ενημερώνουμε για το τι σημαίνει εδώ. Οπότε υπάρχει μέλλον. Οπότε μπορώ να προλαβαίνω και ένα στυλοβιογραφικό, μια και το έμαθα τώρα. Και ένα συμμετάσχη στο GFC. Ευχαριστώ πολύ για καλή επιτυχία και στο GFC 3 και θα τα πούμε στο 4. Το λέμε από τώρα. Καλές επιτυχίες και στη δουλειά σου.